Και θέλω να πάω λίγο πίσω, γιατί θέλω να αφήσω τα βαριά, βαριά υπερφαλικά επεισόδια και να πω για κάτι που μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, που είναι αυτό το γιογιό. Το χάνω κιλά, δηλαδή έχω πάρει 15 κιλά, χάνω τα 10 κιλά και μετά ξαναπαίρνω κιλά. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Ξέρω ότι είναι δύσκολο να πούμε κάτι στο πόδι, αλλά σαν tips. Ναι. Καταρχήν δεν πρέπει να προσπαθείς να χάσεις πάρα πολύ γρήγορα βάρος, γιατί όλοι θέλουν να χάσουν βάρος χτες. Χτες. Ναι. Και αυτό το κάνουμε βέβαια κάνοντας πολύ ακραίες δίαιτες. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι την άποψή μου. Οι yo-yo dieters έχουν σοβαρό πρόβλημα, γιατί έχει επηρεαστεί τόσο πολύ ο εγκέφαλος πλέον, που κινούνται ανάμεσα στον πολύ έντονο περιορισμό και σε υπερφαγικά επεισόδια. Γιατί οι yo-yo dieters κάνουν και υπερφαγικά μετά. Δηλαδή, άσχετα Βέβαια. όταν κάνει τόσο πολύ μεγάλο περιορισμό, δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά την τροφή, γιατί αποκλείει ολόκληρε γκάμε τροφών. Αυτό λοιπόν, το οποίο είναι, όχι είναι lifestyle, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ από αυτό και τελικά καταλήγουν να έχουν πάρει πολύ περισσότερο βάρο από ό,τι ξεκινήσαν την πρώτη δίαιτα. Ναι, ρε γαμώτο. Και πολλά χρόνια, δηλαδή δεν είναι κάτι που τραβάει μήνες, είναι κάτι που τραβάει χρόνια ανθρώπους. Έχω πολλούς πελάτες που ταλαιπωρούνται με αυτό και ανθρώπους που είναι εξαιρετικά έξυπνοι και ικανοί σε όλα και αυτό δεν καταφέρνουν να το κλειδώσουν στον εγκέφαλό τους. Ναι, αυτό θέλει άλλου τύπου διαχείριση. Έχει άλλες τεχνικές διαχείρισης και δεν θέλει υποσιτισμό καθόλου. Γιατί Συμφωνώ. αυτό που το πυροδοτεί είναι υποσιτισμός τελικά. Δεν είναι Και τόσο απλά. όλη αυτή η στέρηση, σωστά. Ναι, ξέρεις, δεν είναι ακριβώς μόνο στέρηση. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν υποσιτίζεσαι, επηρεάζεται πάρα πολύ η βιοχημεία του εγκεφάλου. Που σημαίνει τι, ότι υπάρχει μια ανισορροπία στη σερωτονίνη και στην ντοπαμίνη. Η δε πρώτη η σερωτονίνη συνδέεται πάρα πολύ, είναι η ορμόνη της διάθεσης, Ναι, σωστά. βέβαια. Και είναι και η ορμόνη που συνδέεται με την πείνα και τον κορεσμό. Όταν λοιπόν αυτός ο βασικός νευροβιβαστής ανοιγοκλίνει, δηλαδή μία υπερκρίνει σερωτονίνη, μία δεν εκκρίνει σερωτονίνη επαρκώς, που σημαίνει ότι υπάρχει μια φοβερή ανισορροπία στους νευροβιβαστές. Αυτό σταματάει ο εγκέφαλος, το σημείο που έχει να κάνει πολύ με την πείνα και τον κορεσμό και που είναι εδώ και λέγεται νήσος του Ρέιλ, σταματάς να έχεις πλέον σωστή φυσιολογία της πείνας. Άρα ήδη ένα κομμάτι έχει απορριθμιστεί. Οπότε είσαι πάρα πολύ εγκλωβισμένος μέσα σε αυτό. Μόνιμα κατηγορείς τον εαυτό σου γιατί δεν μπορείς να το διαχειριστείς, γιατί δεν μπορείς να πειθαρχήσεις. Δεν μπορείς να πειθαρχήσεις γιατί πλέον αυτό έχει επηρεάσει τον εγκέφαλο. Άρα θέλει άλλου τύπου τεχνικές και δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτοπιθαρχία. Και θέλω να πω στον κόσμο, Νάνση, ότι δεν Ναι, για μπορεί πέτρα. να κατηγορεί τον εαυτό του συνεχώς και να τον αχοποιεί για αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να υποσιτιζόμαστε. Είναι τεχνητό αυτό. Συμφωνώ απολύτως με αυτό. Συμφωνώ απολύτως. Έχω μία. Θα σε κάνω challenge σε ένα πράγμα. Θέλω να σε προκαλέσω λίγο. Γιατί είναι. Ξέρεις, θέλω πάρα πολύ την άποψή σου. Στο θέμα της πειθαρχίας. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι. Ξαναλέω, δεν μπαίνουν στην κατηγορία ότι έχουν κάποιο τεράστιο βασικό πρόβλημα. Εντάξει, πολύ βασικό. Όμως, τους προβληματίζει το γεγονός ότι δεν μπορούν να δείξουν πειθαρχία. Είτε είναι πειθαρχία, και δεν μιλάω σε βαθμό εξάρτησης, αλλά είτε είναι πειθαρχία στο να μην το φάω το βράδυ, νόμου στις 11 το βράδυ, στο να μην. Στο να συγκρατηθώ λίγο, ρε παιδί μου, αυτή την πειθαρχία, ξέρεις, τη βασική πειθαρχία. Εκεί πέρα. Τι έχει να μου πει για την πειθαρχία, γιατί εγώ πιστεύω ότι πολύ κομμάτι είναι θέμα έχει να κάνει με την πειθαρχία, αλλά το έλεγα και προχθές σε ένα live. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με την πειθαρχία. Αν η πειθαρχία είναι μία από τις βασικές σου αρχές, μία από τις βασικές σου. Για μένα, ας πούμε, είναι πολύ ψηλά στο σύστημα των αξιών μου η πειθαρχία. Μου δίνει χαρά το να είμαι πειθαρχημένη. Οπότε δεν με προβληματίζει το να πω, έκανα πρώτη φορά στη ζωή μου, έκανα τέτοιο, πώς το λένε. Αυτό κάνουν το ΠΑΣ, νηστεία. Σκέψω, δεν ξέρω πώς το λένε. Ντροπή. Έκανα νηστεία λοιπόν, 40 μέρες. Δεν μου κόστησε τίποτα. Και τίποτα. Δηλαδή δεν έφαγα κρέας, δεν έφαγα λακτοκομικά, δεν έφαγα αυγά. Δεν κατάλαβα τίποτα. Γιατί τη στιγμή που πω. Γιατί εγώ ξαναλέω, αγαπώ την πειθαρχία. Τη στιγμή που πω. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε αυτό. Είμαι τσολιάς. Εκεί κάθομαι. Οπότε εκεί πέρα είναι οκ. Okay. Οι άνθρωποι όμως που δεν έχουν πειθαρχία σχετίζεται αυτό. Για πες. Ναι, βρε Νάνση μου, αλλά τώρα εσύ έχεις trait, που το trait είναι το ιδιοσυγκρασιακό, γονιδιακό,
χαρακτηριστικό, την αποφασιστικότητα, τη δομή, το πλάνο, τη στρατηγική, τέτοιου είδους πράγματα. Είναι πολύ πιο εύκολο, καλή μου, εσύ να έχεις πειθαρχία. Και το πιο πιθανό είναι ότι δεν έχεις αρκετά το έντονο το στοιχείο της παρόρμησης, που επίσης είναι γονιδιακής προελέψεως. Οι άνθρωποι, λοιπόν, που δεν είναι αρκετά αποφασιστικοί, που είναι λίγο αναποφάσιστοι, που είναι αβέβαιοι, που δεν ξέρουν, δεν είναι σίγουροι για αυτό που κάνουν, που αποφεύγουν και που είναι παρορμητικοί, δεν μπορούν να πειθαρχήσουν εύκολα. Θέλω να πω κάτι εδώ. Θέλω να πω κάτι εδώ. Δεν πιστεύω ότι είναι γονιδιακό. Εγώ σε αυτό θα διαφωνήσω. Και με όλα τα διαβάσματα που έχω, δεν πιστεύω ότι είναι γονιδιακό. Να πω καταρχάς ότι είμαστε στην οικογένεια, είμαστε δύο αδερφές, είμαστε εντελώς διαφορετικές. Το γονίδιο άρα δεν είναι το ίδιο. Και επίσης να πω ότι εμένα μου έχει αναπτυχθεί. Δεν ήταν πάντα έτσι. Έχω δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι ήμουν πειθαρχημένη από μωρό, έγινα πειθαρχημένη. Και πιστεύω πάρα πολύ στο nurturing. Πιστεύω στο πώς μεγαλώνεις. Για πολλούς και διάφορους λόγους, όπως που είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, το nurture μου ήταν, επειδή ήμουν ένα υγιές παιδί, δυνατό παιδί, με πάρα πολύ άποψη, προφανώς πήρα άλλα πράγματα από ό,τι πήρε η αδερφή μου, που δεν ήταν τόσο δυνατή στην υγεία της, έτσι. Οπότε εγώ βγήκα πιο πειθαρχημένη, αλλά δεν βγήκα. Όπως επίσης εγώ εξασκήθηκα πάρα πολύ σε αυτό, γιατί μου αρέσει το αποτέλεσμα που φέρνει. Αλλά εξασκήθηκα. Δεν μου έχει έρθει έτσι. Δεν μου είναι τόσο. Το λέω τώρα ότι μου είναι έτσι απλό, αλλά δεν μου είναι πάντα. Το να κάτσω να γράψω ένα βιβλίο, δεν μου είναι κάθομαι και το γράφω. Και το ξέρεις. Θεωρώ λοιπόν ότι διδάσκεται, δουλεύεται, εξασκείται. Με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει έδαφος πάνω σε αυτό. Αν δεν υπάρχει έδαφος, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και αν έχεις μεγαλώσει σε μια οικογένεια όπου, όπου τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, όπου δεν υπήρχε πλάνο, δεν υπήρχε δομή, δεν υπήρχε πρόγραμμα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό να το βρεις και να το κάνεις. Τώρα, οι άνθρωποι που κάνουν διατροφή παίρνουν πάντα ένα πλάνο. Το θέμα είναι, εγώ έχω να κάνω μια βασική ερώτηση και σε σένα και στους τηλεθεατές και στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, στους followers. Αλήθεια, πιστεύετε ότι παίρνοντας ένα μενού έχουν αλλάξει τα πάντα? Γιατί τελικά, αν το τι θα φας δεν συνδέεται με το πώς το τρως, τι σκέφτεσαι γύρω από αυτό, πώς το διαχειρίζεσαι, γίνεται μισή δουλειά επί της ουσίας. Νομίζω ότι συμφωνώ, δεν ξέρω, συμφωνείτε σε αυτό που λέει? Γιατί μπορώ να το κάνω και πολύ. Μία σκέτη δίαιτα, χωρίς δουλειά με τον εαυτό μας, με τη βοήθεια ή χωρίς κάποιον, πάντως σίγουρα με δουλειά με τον εαυτό μας, πιστεύετε ότι θα δουλέψει, σας έχει δουλέψει, σκέτη, πάρ' τη δίαιτα και κάντε να. Η αλήθεια είναι και ιστορικά δεν έχει αποδειχθεί αυτό, γιατί βγαίνει μία δίαιτα, μετά η άλλη δίαιτα, μετά η άλλη δίαιτα και βλέπω ανθρώπους να κάνουν τη μία δίαιτα μετά την άλλη, αλλά να συνεχίζουν μέσα στο πρόβλημά τους. Ναι, κοίταξε. Μπορεί να πει ένας ειδικός, μα γιατί δεν το κάνεις αυτό, γιατί δεν το τρως αυτό, γιατί δεν το κάνεις έτσι όπως. Μα για να αλλάξεις habits, πρόσεξε, τα habits στο μεταξύ, εμπεδώνονται μέσα στο νευρονικό σύστημα. Δεν είναι τόσο απλό. Αυτό έχεις κάνει ολόκληρο wiring για να το κάνεις. Πώς, δεν μπορείς να το σπάσεις. Δημιουργείς μια νέα συνήθεια, την οποία την ενισχύεις για να αποδυναμωθεί η προηγούμενη. Δηλαδή, πώς θα γίνει, ξαφνικά θα πατήσω το κουμπί και θα αλλάξω? Δηλαδή, και ξαφνικά θα πω, μα αυτό όλο. Είναι αδόμητο. Ακόμα και ο τρόπος που γίνεται η διαχείριση των ανθρώπων που έχουν θέμα με την τροφή. Που μιλάω, να μην μιλήσω, αφήστε τις διατροφικές τραχές που είναι σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί είναι ασθένεια σοβαρή. Θα μιλήσω για παχυσαρκία, θα μιλήσω για ανθρώπους που έχουν ένα disorder, ένα disorder eating, ας πούμε. Έχουν μια διαταραγμένη σχέση με τροφή χωρίς να είναι διαταραχή. Εντάξει, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν τόσο έντονη αιμονή γύρω από το σώμα, γύρω από το φαγητό κτλ. Αλλά δεν νοσούν οι άνθρωποι. Okay. Μα πώς θα το κάνετε? Θα το κάνετε μόνοι σας αυτό? Δηλαδή, δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο κόσμος δεν ξέρει. Γιατί πρέπει να επικοινωνηθούν αυτά, Νάνση. Εντάξει. Βέβαια, συμφωνώ. Πώς αλλάζουμε τις συνήθειές μας τελικά? Αυτό έχει τεχνική. Δεν την αλλάζουμε. Α, εντάξει, το έκανα μία φορά, το έκανα δύο φορές, το έκανα τρεις φορές. Πήγα στο γυμναστήριο πέντε φορές, βαρέθηκα, σταμάτησα. Μα τι γίνεται? Συμφωνώ. Και θα σε σταματήσω εδώ, γιατί βλέπω ένα πολύ σωστό σχόλιο. Και λέει κάποιος, η Μαρία εδώ λέει, νομίζω ότι μιλάτε για διαφορετικές καταστάσεις. Η κυρία Τσιάκα λέει, μιλάει για διατροφικές διαταραχές, ενώ εσύ, Νάνση, μιλάς για διατροφικές δυσκολίες.
Νομίζω ότι υπάρχει διαφορά. Ναι, παιδιά, συμφωνώ, Μαρία μου, ναι, υπάρχει διαφορά. Αλλά μιλάμε και δύο για το ίδιο και μιλάμε για το ότι υπάρχουν οι συνήθειες. Αφήνουμε τις διατροφικές διαταραχές έντονες στην άκρη. Και λέμε ότι οι άνθρωποι που παλεύουν με οποιοδήποτε τρόπο με το φαγητό τους έχει να κάνει με συνήθειες και συμφωνώ απολύτως. Έχω δουλέψει πολλές φορές με διατροφολόγους, οι οποίοι, γιατί εγώ από διατροφή δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Όπως είπα στην αρχή, με λαμπραντόρ. Αλλά μπορώ να σας πω πολλά για το πώς χτίζεται μια συνήθεια και το σίγουρο, το βέβαιο είναι, κάνω πολλά χρόνια, όσα ίσως και εσύ αυτή τη δουλειά, δεν πατάς κουμπί και αλλάζει ξαφνικά η συνήθειά σου. Δεν υπάρχει αυτό το... Η συνήθεια χτίζεται. Είναι έξι, είναι αυτό που κάνεις κατ' επανάληψη. Αν λοιπόν δεν το κάνεις κατ' επανάληψη, δεν είναι συνήθεια. Ναι, και εφόσον δημιουργήσεις μια άλλη συνήθεια στη θέση της συνήθειας. Βέβαια. Γιατί δεν μπορείς απλά να βγάλεις μια συνήθεια. Όχι, δεν γίνεται. Το χώρο θα τον πάρει πίσω. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν να ελέγξουν την τροφή με κάποιο τρόπο. Βάζουν απόλυτο έλεγχο και μετά ο απόλυτος έλεγχος χάνεται και ξεφεύγουν οι άνθρωποι με την τροφή και ξανά πάλι σε ένα φαύλο κύκλο. Εντάξει, βλέπω από κάτω λένε για τεχνικές. Θα πρέπει να μιλάω μέρες με την Άνση για να σας πω όλες τις τεχνικές και θα πρέπει να σας τις δείξουμε κιόλας, γιατί δεν είναι εύκολο, ούτε μπορεί αυτό να επικοινωνηθεί μέσω. Ίσως αν κάνουμε ένα κοινό σεμινάριο με την Άνση μπορεί να δείξουμε κάποια πράγματα. Πολύ ωραία ιδέα, αλλά μπορούμε να δώσουμε μια γεύση. Μπορούμε να πούμε κάτι για τις τεχνικές. Μπορεί να πούμε ο καθένας πώς τις δουλεύουμε. Παιδιά, δεν θέλω να πάμε στις τεχνικές απεξάρτησης, γιατί δεν μιλάμε για εξάρτηση, είναι διαφορετικό πράγμα. Σωστά. Και το φαγητό δεν είναι εξάρτηση. Δεν είναι εξάρτηση μιλάμε... το φαγητό. Ακριβώς. Μην πάμε εκεί πέρα. Θέλω να το κρατήσω, γιατί άμα πάμε εκεί πέρα έχεις εξάρτηση από πολλά άλλα πράγματα. Οπότε δεν θέλω να πάμε σε εξαρτηγόνες καταστάσεις. Όμως θα ήθελα να μιλήσουμε για τεχνικές. Τεχνικές κτισίματος συνηθιών, οι οποίες μας επιτρέπουν να αντικαταστήσουμε μία όχι λειτουργική με μία πιο λειτουργική. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ναι. Επειδή όμως ξέρεις να σου πω κάτι, για τον καθένα είναι ξεχωριστό. Βέβαια. Πάντα φτιάχνουμε ένα πλάνο ξεχωριστό για τον κάθε άνθρωπο. Γιατί κάθε άνθρωπο έχει διαφορετικό lifestyle. Δηλαδή, άλλο μπορεί να δουλεύει το πρωί, άλλο μπορεί να δουλεύει το βράδυ, άλλο μπορεί να δουλεύει το απόγευμα. Έχει ένα πρόγραμμα. Πού το χάνει, ποιες ώρες το χάνει, γιατί το χάνει, τι μπορεί να συμβαίνει βιολογικά. Κάνει υπογλυκαιμίες, δεν κάνει υπογλυκαιμίες. Έχει κάποιο πρόβλημα μεταβολικό ή όχι. Υπάρχουν χιλιάδες λόγοι όπου με βάση αυτό, αφού πρώτα γίνει ένα σχεδιασμός. Μετά πάνω σε αυτό αρχίζουμε και χτίζουμε σταδιακά. Όχι βάζοντας 800 πράγματα, βάζοντας ένα κάθε φορά και το χτίζουμε σε επανάληψη. Όπου ο άνθρωπος αρχίζει και αποκτά self-confidence, ότι αυτό τελικά μπορώ να το καταφέρω και νιώθω καλά με τον εαυτό μου, άρα μπορώ να κάνω και το επόμενο βήμα. Το θέμα είναι ότι οι τεχνικές πάνε σταδιακά, δεν τις κάνουμε όλες μαζί και μπαίνουμε και το κάνουμε και τελείωσε. Δηλαδή... Θέλω να σε πιέσω όμως. Θέλω να σε πιέσω εκ μέρους των καλεσμένων μας. Εντάξει. Εσύ, αν έχεις κάποιο αγαπημένο τρόπο που χτίζεις συνήθειες. Εγώ έχω, ας πούμε. Αν θέλω να χτίσω μια συνήθεια, έχω στο μυαλό μου κάτι να μοιραστώ. Θα ήθελα πολύ αν έχεις κάτι που σχετίζεται με το πώς να αντικαταστήσει μια συνήθεια που δεν σου κάνει καλό με μια που σου κάνει καλό. Θα ήθελα να τη μοιραστούμε με τον κόσμο. Okay. Επειδή μια συνήθεια τι είναι. Είναι μια πράξη, μια συμπεριφορά. Αυτό εμπεριέχει τι. Τελετουργικά και κανόνες. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα όσοι ενδιαφέρονται είναι να σκεφτείτε μια συνήθεια που έχετε και δείτε λίγο τι τελετουργικά έχετε γύρω από αυτή τη συνήθεια και τι κανόνες βάζετε για αυτή τη συνήθεια. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ έχω τη συνήθεια, πάω στο σαλόνι μου, πίνω τον καφέ μου στη συγκεκριμένη θέση, στο συγκεκριμένο τραπεζάκι. Ναι. Στη συγκεκριμένη ώρα. Αυτό είναι ένα τελετουργικό. Συμφωνώ. Και το λέω και λίγο πιο δυνατά σε περίπτωση που δεν είναι ξεκάθαρο για αυτούς που είναι στο Facebook. Τελετουργικά και κανόνες. Πώς χτίζονται συνήθειες. Θέλω να αναρωτηθείτε, λοιπόν, λέει εδώ η Δόκτωρ Τσιάκα, να αναρωτηθείτε η συνήθεια που έχετε, την οποία θα θέλατε να την. Καταρχάς, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω ότι αν έχεις μια συνήθεια που θες να την κόψεις, μην πας στη διαδικασία πώς θα κόψω τη συνήθεια, αλλά να σκεφτείς με ποια συνήθεια θέλω να αντικαταστήσω αυτή τη συνήθεια. Οπότε να εστιάσεις, εμένα αυτό είναι το μυστικό μου. Να εστιάσω. Συμφωνώ απόλυτα με τα τελετουργικά και τους κανόνες, αλλά θέλω να εστιάσω στο πώς να χτίσω μια καινούρια συνήθεια, όχι πώς να κόψω μια άλλη. Γιατί εγώ είμαι, αντί να κοιτάω το πρόβλημα, μου αρέσει να κοιτάω τη λύση. Και πάντα κάνω, ξέρεις, είναι αυτό το από ποια πλευρά θα κοιτάξεις. Εγώ θέλω να κοιτάω τη λύση μου. Οπότε, αν εστιάσεις να χτίσεις τελετουργικό, θα συμφωνείς μαζί μου, Μαρία, να χτίσεις ένα καινούριο τελετουργικό και να χτίσεις ένα σετ κανόνων καινούριο,
που να σου ενισχύει μια καινούρια συνήθεια, δεν θα είναι πιο εύκολο κατά τη γνώμη σου? Παρ' όλα αυτά θα σου πω ότι θέλουμε όλοι ένα χρόνο προετοιμασίας για να κάνουμε την αλλαγή. Και ξέρεις, μέχρι να κατακτήσουμε την αλλαγή, μπορεί να κάνουμε τον κύκλο της αλλαγής 7-8 φορές. Ναι, λογικό είναι. Ναι. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να δούμε λίγο ποια είναι τα υπάρχει τα κατά του να κρατήσουμε αυτή τη συνήθεια στη ζωή μας. Αν λοιπόν πρέπει να την κρατήσουμε περισσότερα από τα κατά... Και τι κερδίζεις, γιατί υπάρχουν συνήθειες που τις έχουμε αποκτήσει γιατί κάτι μας δίνουν σε κάποιο επίπεδο. Ακριβώς. Πρόσεξε όμως. Αν αυτά που μας δίνει είναι πιο σημαντικά από αυτά που μας παίρνει, δεν πρέπει να τα αλλάξουμε ποτέ. Δηλαδή, αλλάζουμε ό,τι έχει κόστος για μας. Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, ό,τι έχει κόστος για μας. Τώρα κάποιοι θα πούνε, μα πώς έχει κόστος, εγώ δεν θέλω να βλέπω τον εαυτό μου με τόσα κιλά. Okay. Πρέπει όμως λίγο να δείτε, λίγο σε ένα πιο κάτω επίπεδο, γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα μιας διατροφικής συμπεριφοράς. Δηλαδή, και σκέψεις γύρω από την τροφή. Τα κιλά είναι αποτέλεσμα μιας κατάστασης. Δεν είναι η διεργασία όλη. Αυτό είναι το πρόβλημα, Νάνση μου, γιατί ο κόσμος δεν βλέπει ότι αυτό τα κιλά είναι απλά ένα αποτέλεσμα και ότι μπορεί αυτό να έρχεται από πολλές πεποιθήσεις, πολλές συμπεριφορές, πολλά συναισθήματα, δηλαδή, okay, αυτά δεν αλλάζουν το αποτέλεσμα, δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν αλλάξουν μια σειρά από πράγματα πίσω. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όμως δεν είναι φοβερό. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, και το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές και με θεραπευόμενες και με ανθρώπους που κάνουν πολύ συχνά δίαιτα κτλ. Μα γιατί, πρόσεξε, κάνουν ακριβώς το ίδιο και το ίδιο και περιμένουν ότι αυτό θα φέρει αλλαγή, ενώ δεν φέρνει. Αυτό πώς το εξηγείς, το γεγονός ότι αυτό δεν εγγράφεται στον εγκέφαλο, ότι είναι κάτι αποτυχημένο? Ξέρεις τι, νομίζω ότι η ελπίδα που λένε πεθαίνει τελευταία είναι αυτό. Ο κόσμος ελπίζει πάντα ότι θα αλλάξει τον κακό σύντροφο, ότι θα αλλάξει την κακή του συνήθεια, ότι θα αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι επίσης κάπου εκεί. Γιατί έχω και ανθρώπους που αγαπώ πάρα πολύ και πελάτες που αγαπώ πάρα πολύ, οι οποίοι ζουν ακριβώς αυτό. Σου λέει, παιδί μου, δεν θέλω να βλέπω έτσι. Έχω χάσει τον εαυτό μου. Αλλά δεν το καταφέρνουν. Και συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψαχτεί αρκετά. Να πω αυτό έτσι. Είναι άνθρωποι που είναι κατοικημένο εδώ. Πολύ βαθιά κατοικημένο και πυκνοκατοικημένο. Και παρόλα αυτά, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν. Και εγώ, παρόλο που, όπως ξέρεις, εγώ είμαι του coaching, οπότε το ψι, δηλαδή αυτή η αναγωγή όλα στην παιδική μας ηλικία, δεν συμφωνώ. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι υπάρχει κάτι το οποίο, όταν παλεύεις με κάτι χρόνια, πρέπει να κοιτάξεις αρκετά χρόνια πίσω. Δεν φύτρωσε. Μία συμπεριφορά δεν φύτρωσε. Κάπου την αποτύπωσε σαν αντίδραση. Κάπου την αποτύπωσες και την οικειοποιήθηκες σαν προστασία. Κάπου την οικειοποιήθηκες σαν να είσαι και εσύ όπως σου λένε να είσαι, σαν πρότυπο. Οπότε θεωρώ ότι εκεί πέρα μια χαρά είναι να κοιτάξεις το παρελθόν. Το λέω αυτό γιατί όσοι με ξέρουν ότι δεν είμαι ο άνθρωπος. Κοιτάξω για όλα, πάμε στο παρελθόν να λύσουμε τα προβλήματά μας, αλλά πιστεύω ότι το παρελθόν έχει μαθήματα να μας διδάξει. Και για μας ιδιαίτερα πολλά. Ναι. Θα σου πω, ισχύει και δεν ισχύει εν μέρει αυτό. Για πες τη γνώμη σου. Θα σου πω λίγο κάτι. Η σχέση με την τροφή δεν είναι καθαρά ψυχολογική για μένα. Και στο λέω, κάνω αυτή τη δουλειά 25 χρόνια. Τέλεια, μου αρέσει πολύ αυτό. Ναι. Δεν είναι καθαρά ψυχολογική και δεν μου αρέσει, γιατί όσο δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε βγάλει διάφορες θεωρίες του παρελθόντος, μην έχοντας σωστό update για τις νέες έρευνες και για τα νέα δεδομένα ό,τι αφορά το τι γίνεται στον εγκέφαλο σε σχέση με την τροφή. Κοίταξε να δεις, Νάνση, η τροφή... Αυτό είναι εξαιρετικά βασικό που λες. Αυτό είναι εξαιρετικά βασικό. Ναι. Το πιο βασικό από όλα είναι. Εντάξει. Γιατί δεν έχουμε ενδείξεις τι γινόντουσαν. Έχουμε ενδείξεις με τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν βιώσει λοιμό πώς έχουν αντιδράσει. Αλλά πρέπει να σου πω ότι οι άνθρωποι που βιώναν λοιμό δεν αντιδρούσαν με τον τρόπο που αντιδρούν οι άνθρωποι που μπαίνουν σε τεχνητό λοιμό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μαρία, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, επειδή κοιτάω και την ώρα τώρα και είναι 7 και 20 και τους έχουμε κρατήσει όλους παραπάνω. Οπότε θέλω να πω σε όλους ότι στο επόμενο πεντάλεπτο θα κλείσουμε. Οπότε αν έχετε ερωτήσεις για τη Δόκτωρ Τσιάκα, παρακαλώ να μου τις στείλετε. Αυτό που θέλω να πω είναι, και ίσως να το συνεχίσουμε σε μια άλλη κουβέντα, σε ένα άλλο live, ή να κάνουμε σεμινάριο μαζί, θα το δούμε τι ήταν αυτό. Αλλά συμφωνώ ότι αυτό το ότι όλα τα ανάγκη στο ψυχολογικό παράγοντα, ότι δεν ξέρουμε και ότι ξέρουμε,
Είναι εξαιρετικά σημαντικό που το τονίζεις και το λες και δεν το ακούμε αρκετά συχνά. Οπότε, όχι. Take it away, 5 λεπτά να μας πεις αυτά τα καινούργια ευρήματα και θα... όποιος έχει ερώτηση τώρα είναι η ώρα σας. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Γίνονται εκατοντάδες έρευνες κάθε χρόνο και αυτό έχει ξεκινήσει από το 2006 που άνθρωποι που έχουν θέματα με την τροφή περνάνε από functional MRI, δηλαδή από λειτουργικό μαγνητικό τομογράφο, όπου με εικόνες τροφής βλέπουμε τι ενεργοποιείται και τι δεν ενεργοποιείται. Άνθρωποι οι οποίοι λοιπόν μπαίνουν σε πάρα πολύ μεγάλο περιορισμό τροφής ή έχουν περάσει bypass από ανορεξία και μετά είναι σε ένα φυσιολογικό βάρος. Πάρα πολλά ή κάνουν υπερφαγικά. Mm-hmm. Δεν είναι ο εγκέφαλός με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί ο δικός μου και ο δικός σου. Mm. Έχει υπάρξει μία διαφορετικότητα σε σχέση με τον τρόπο που κάνει processing την τροφή. Mm-hmm. Απ' την άλλη, οι άνθρωποι που κάνουν πολλά βουλεμικά επεισόδια ή κάνουν υπερφαγικά, αυξάνουν πάρα πολύ τις υποδοχές ντοπαμίνης, που σημαίνει ότι για να καλυφθούν αυτοί οι υποδοχές πρέπει να αυξήσεις κι άλλο τη δόση της τροφής. Γιατί η τροφή, τι είναι? Είναι κάτι που αρέσει στο μέσον άνθρωπο. Χωρίς την τροφή δεν ζούμε. Εντάξει, είναι βασικό αγαθό. Είμαστε ανύπαρκτοι χωρίς να πάμε. Ναι. Είναι σαν το οξυγόνο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όμως αναπτύσσουν μια αλλεργία στην τροφή ή μια ακατάσχετη επιθυμία να μην μπορούν να σταματήσουν. Αυτό λοιπόν οφείλεται, μεγάλο κομμάτι τώρα οι έρευνες αυτό δείχνουν, ότι οφείλεται σε πολύ συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου, τα οποία ή είναι σε υπερδιέγερση ή είναι σε υποδιέγερση. Mm-hmm. Τώρα, αυτό αλλάζει πάρα πολύ τη συμπεριφορά και την αντίληψη πάρα πολύ γύρω από την τροφή, γιατί πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ξεκινήσαν για πρώτη φορά να κάνουν δίαιτα δεν είχαν αυτή τη σχέση με την τροφή που στην πορεία αναπτύξαν μετά τη δίαιτα. Mm-hmm. Δηλαδή, τι είναι αυτό που αλλάζει? Αυτό που αλλάζει, λοιπόν, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, Νάνση μου, δεν είναι φτιαγμένος για να υποσυτίζεται. Ούτε το ανθρώπινο σώμα, ούτε τίποτα. Όχι. Δεν είναι φτιαγμένος για να υποσυτίζεται, γιατί ο εγκέφαλος για να λειτουργήσει θέλει δύο πράγματα. Yeah. Γλυκόζη και λίπος. Αλλιώς δεν λειτουργεί. Τέλος. Όταν λοιπόν μπαίνουμε σε ακρότητες, κάνουν 700 θερμίδες σε δίαιτα, δεν τρώνε καθόλου λιπαρά, δεν τρώνε καθόλου άμυλα, από πού θα παράγεις γλυκόζη? Γιατί έχουμε αυξημένα ποσοστά διαβήτη τύπου 2 στην Ελλάδα? Πόσο πολύ αυτό μπορεί να συνδέεται με τις παραταμένες δίαιτες που κάνουν οι άνθρωποι? Δηλαδή, αυτό έχει συνέπειες. Όσο πειράζουμε την τροφή, πάμε σε χαρτογράφητα νερά και αυτό δεν ξέρουμε τι φέρνει. Πολλοί άνθρωποι ξεκινήσανε γιατί θεωρούσαν τους εαυτούς παχείς και ενώ ήταν σε φυσιολογικό βάρος και τέλος καταλήξαν παχείς αρχή. Ακριβώς από τις πολλές δίαιτες. Η Σπεράτζα Βρανά είχε πει, Θεός χωρέστη, ναι, είχε πει πώς πάει να κάνοντας δίαιτα. Δηλαδή, ναι, βέβαια. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για μια ερώτηση που έχω εδώ. Μάλλον όχι, ναι. Κάποιος λέει, κόψτε εντελώς αλάτι, ζάχαρη, ψωμιά, γλυκά, αναψυκτικά. Συμφωνείς με αυτά τα κόψτε εντελώς? Και μετά τι? Ευχαριστώ. Και μετά τι? Εγώ δεν πιστεύω, Νάνση, και τον κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια, 23 μετράω. Ευχαριστώ. Το κόψε δεν υπάρχει. Αυτό το κόψε. Πού ζούμε για να κόψουμε? Πού ζούμε? Έχουμε. Ο εγκέφαλος ανθρώπινος έχει access στην τροφή. Πρέπει να μάθει να τη διαχειρίζεται. Δεν είχαμε μάθει να έχουμε access στην τροφή τα προηγούμενα χρόνια όσο έχουμε τώρα. Πρέπει να μάθει ο εγκέφαλος να κάνει processing. Άρα θέλει ο άνθρωπος, θέλει βοήθεια και τρόπο για να κάνει reprogramming στη νέα συνθήκη. Είμαστε. Θέλουμε να κάνουμε adjustment. Πώς θα γίνει? Συμφωνώ. Δηλαδή, αυτό κόψτε, κόψτε τα όλα. Εντάξει, μπορούμε να είμαστε και στον αέρα του κοπανιστό. Δεν είναι αυτό ζωή. Όχι, και συμφωνώ. Αυτό μου θυμίζει λίγο την Αντζελίνα Τζολί, που επειδή θα μπορούσε εν δυνάμει να πάθει καρκίνο του στήθους, πήγε και έκοψε και έκανε μαστεκτομή, ολική μαστεκτομή. Δηλαδή, επειδή εγώ μπορεί να πάθω καρκίνο, γιατί η γιαγιά μου είχε καρκίνο, να πάω κόψω το πόδι μου. Να, μπράβο. Αυτή είναι η λογική του, κόψτε τα όλα. Ναι. Δηλαδή. Αυτό και εγώ είμαι τόσο κάτι με το κόψτε τα όλα, που... Λοιπόν,
Λυπάμαι πάρα πολύ που θα σταματήσουμε την κουβέντα μας σιγά σιγά. Βλέπω ότι σ' αγαπάνε πάρα πολύ. Από εδώ μου γράφουνε, κάντε σεμινάρια να έρθουμε. Ναι, θα κάνουμε ένα φοβερό συνδυασμό. Δόκτωρ Τσιάκα με δόκτωρ Μαρέλου. Θα σκίσουμε. Θα γίνει χαμός. Εγώ θα λέω τα δικά μου, εσύ τα δικά σου. Θα μπράβο, χαμός. Τσιάκα, σ' αγαπώ, γράφει εδώ η Βάσο. Λοιπόν, θέλω να συνοψίσουμε και να κλείσουμε. Γιατί μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ξέρω ότι θέλετε κι άλλο και εγώ θέλω κι άλλο, αλλά θέλω να σεβαστώ το χρόνο της Μαρίας και το χρόνο των ανθρώπων που τους είπαμε ότι θα είμαστε εδώ για μισή ώρα. Και θέλω να είμαστε πολύ εντάξει. Έχουμε μείνει παραπάνω, δεν θέλω να σας κρατήσω παραπάνω, ούτε τη Μαρία. Ξέρω ότι έχεις να πας στα ραντεβού σου. Είναι η μέρα, παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας σήμερα. Οπότε, στο όνομα της ημέρας κατά της δίαιτας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Και εγώ για το βήμα. Για το βήμα να μιλήσουμε. Νάνση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό είναι η αρχή, σας το υποσχόμαστε και οι δύο, σωστά. Εσείς λέει, μου γράφει κάποιος και εμείς που δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε σεμινάρια, μας αφήνετε. Όπως βλέπετε, δεν σας αφήνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για όλους. Εντάξει, και θα είμαστε πιθανότατα πιο σύντομα από ό,τι φαντάζεστε κοντά σας. Μαρία μου, να είσαι καλά. Καλό τέλος καραντίνα. Γεια σου, Νάνση μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Και από το YouTube, όχι στο YouTube δεν ήμασταν, και από το Facebook και από το Instagram, και η συζήτησή μας θα ανέβει στο δικό μου το YouTube. Οπότε μπορείτε να πάτε στο YouTube, στον Άνση Μαλέρου, και να τη δείτε μετά. Και ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να βάλετε τα σχόλιά σας ή οτιδήποτε θέλετε για τη Μαρία, και μπορεί να τη βάλουμε να τα απαντήσει, δεν ξέρει κανείς ποτέ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε φιλώ πολύ. Γεια σου, Νάνση μου, γεια σου. Γεια σας, γεια σας τους followers, γεια σας.